Αγωνία τέλος, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκαν με SMS για τις βάσεις εισαγωγής σε όλη τη χώρα και η Αδαμαντία Λιόλιου είναι μαζί μας για να δούμε, Αδαμαντία, τα βασικά χαρακτηριστικά των φετινών βάσεων. Οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων Λίνα έμαθαν τη σχολή της επιτυχίας τους σήμερα το πρωί. Όσοι είχαν καταχωρήσει το κινητό τους τηλέφωνο, μάλιστα ενημερώθηκαν μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τους. 63.239 από τους υποψηφίους λοιπόν τον Οκτώβριο θα είναι φοιτητές, καθώς πέτυχαν σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα και σχολή. Η γενική τάση είναι η άνοδος των βάσεων, κυρίως στις περιζήτητες σχολές και στα ρετυρέ. Και να πούμε βέβαια ότι φέτος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα της ελάχιστης βάσης αγωγής. Αυτό λοιπόν έχει κάποιες επιπτώσεις, κυρίως ως προς το γεγονός ότι πολλοί υποψήφοι έμειναν εκτός των πανεπιστημίων, καθώς δεν κατάφεραν να πετύχουν σε κάποια σχολή. Αν δούμε λοιπόν και συγκρίνουμε τη φετινή χρονιά με την περσινή, διαπιστώνουμε ότι στα γενικά λύκεια εκτός των πανεπιστημίων έμειναν περισσότεροι από 25.000 υποψήφοι για φέτος. Υπερδιπλασιάστηκαν λοιπόν από πέρσι, που εκτός των πανεπιστημίων έμειναν περίπου 9.500 υποψήφοι. Τώρα, από τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, δεν κατάφεραν να πετύχουν σε κάποια σχολή φέτος 10.584, ενώ την περσινή χρονιά δεν κατάφεραν 7.594, συνεπώς είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι πέρσι. Επίσης, μια άλλη επίπτωση της ελάχιστης βάσης αγωγής είναι το γεγονός ότι έχουμε τμήματα με πολύ λίγους υποψηφίους. Πιο συγκεκριμένα, έως 20 εισακταίους έχουν 100 τμήματα. 16 μάλιστα τμήματα δεν έχουν κανένα εισακταίο, 17 τμήματα μόνον ένα και 4 τμήματα μόνον δύο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, το τμήμα αρχιτεκτόνων Ξάνθης, όπου κανείς δεν πέρασε από τα γενικά λύκεια και μόνο 2 από τα επαγγελματικά λύκεια, ενώ το τμήμα μαθηματικών Σάμου, όπου είχε μόνο 5 επιτυχώντες. Περισσότερα από αυτά τα τμήματα βρίσκονται στην περιφέρεια και αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κίνδυνο για τη βιωσιμότητά τους και δείχνει το πώς θα διαμορφωθεί ο ακαδημαϊκός χάρτης στην πορεία. Επίσης, Λίνα, να αναφέρουμε ότι κατόφλοι φέτος αποτελούν τα 7.141 μόρια στη Σχολή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στην Κοζάνη, ενώ 30 τμήματα έχουν βάσεις μεταξύ 7.141 μόρια έως 8.000. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχουμε το φαινόμενο που παρατηρούσαμε πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υποψηφίους να εισάγονται με λευκή κόλλα με πολύ χαμηλότερο αριθμό μορίων. Και τέλος, να επισημάνουμε για την ιατρική, που πέρσι σημειώθηκε ένα ιστορικό χαμηλό. Είχαμε στην ιατρική Αλεξανδρούπολης κάτω των 18.000 μορίων. Φέτος λοιπόν η βάση έχει ανέβει κατά 759 μόρια στο συγκεκριμένο τμήμα και έχει διαμορφωθεί στα 18.159 μόρια.